Ελεύθεροι θα είναι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους ο 73χρονος και ο 64χρονος από τα Μάλια που κατηγορούνται για λαθρέες ανασκαφές σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ενώ με σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με το μοναδικό περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Και όλα καλά. Θεωρούμε ότι και για τον ένα και για τον άλλο, εγώ θα μιλήσω για τον δικό μου πελάτη, ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονται δεν ευσταθούν και θα αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία της λάθρανας καφής. Ο 73χρονος και ο 64χρονος υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με τη λαθρανασκαφή και πως η εμπλοκή τους ήταν αποτέλεσμα ενός περιπάτου που είχαν κάνει στην περιοχή. Θεωρώ ότι και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής της υπόθεσης θα αποδειχθούν οι ισχυρισμοί των εντολών μας, δηλαδή ότι δεν είχαν καμία σχέση με σύλληση τάφου, ούτε και με την κατηγορία ότι δεν ειδοποίησαν τις αρχές για αυτό το πράγμα. Ακόμα και τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπίτι θα αποδειχθεί ότι δεν είχαν καμία απολύτως αρχαιολογική αξία και σημασία. Ήταν πράγματα τα οποία είχαν κατά καιρούς βρει και είχαν στο σπίτι τους για δικούς τους λόγους. Ήταν αγορασμένα, εν πάση περιπτώσει νομίμως ήταν στην κατοχή τους. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 9 Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε ύποπτη ανασκαφή σε λιόφυτο στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου. Από το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου ακολούθησε έρευνα αλλά και αξιοποίηση μαρτύρων. Τις προηγούμενες ημέρες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στα σπίτια των δύο ανδρών, στη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κομμάτια αρχαίου αμφορέα, αρχαία νομίσματα, ανιχνευτής μετάλλων, όπλα και σφαίρες. Μπλέχτηκε από μία επίσκεψη στο χώρο μαζί με το φίλο του. Δεν έχει να κάνει κάτι. Κάποιοι πήγαν, βρήκαν τον χώρο ήδη συλλημένο. Επομένως, δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πάντως, οι συνήγοροι υπεράσπισης διευκρίνησαν ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης οι πραγματικοί δράστες της λαθρανασκαφής θα έχουν εντοπιστεί, ισχυροποιώντας έτσι τη θέση των κατηγορουμένων ότι οι ίδιοι δεν φέρουν καμία ευθύνη γι' αυτό. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της πορείας θα εμφανιστεί και θα βρεθεί ποιος ήταν αυτός που πραγματικά σύλλησε τον τάφο και θα αποδειχθεί ότι δεν είχαν καμία σχέση δική μας με αυτό το περιστατικό.